Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι του Λίμπερο 107,4, εκπομπή Safety Car για ακόμη ένα Σάββατο εδώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε πρωτοπορία, εκτός από live στο Facebook, live και στο Instagram, του Safety Car. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Τάσο. Έχουμε πάρα μα πάρα πολλά νέα. Θα έχουμε σήμερα τρεις καλεσμένους, τρεις συνάδελφους δημοσιογράφους από καλά μέσα στην Ελλάδα, από το autoblog.gr, τους τέσσερις τροχούς, αλλά και το News Auto, γιατί πήγανε σε παρουσιάσεις, είδανε πράγματα και μας κάναν τιμή να είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας για να μπορέσουμε να πούμε και πέντε πράγματα γιατί είδανε, γιατί παρουσιάζονται μοντέλα στο εξωτερικό και θα μπορέσουμε να σας δώσουμε κι εμείς το τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά. Θα έχουμε τον Γιώργο τον Αγαπητό από το autoblog.gr. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή τη μοναδική εμπειρία που έζησε. Τον Μανώλη τον Σαλούρα από τους τέσσερις τροχούς για ηλεκτρικό μίνι και όχι μόνο, γιατί περιμένετε, έρχεται το καινούργιο περιοδικό τέσσερις τροχούς με πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια. Και τον Γιώργο τον Σκευοφύλαξ από το News Auto. Ήταν στην παρουσίαση της BMW 1, θα πούμε και για περισσότερα πράγματα. Αλλά πριν πούμε όλα αυτά, να πούμε τον μεγάλο χορηγό, ο οποίος δεν είναι άλλος, από το Stock Standard της Velmar. Όταν σου δίνεται ευκαιρία να αγοράσεις ένα ποιοτικό μεταχειρισμένο και με όφελος έως 3.000 ευρώ, που πας στο Stock Standard Velmar. Μέχρι 31 Ιουλίου λοιπόν, όφελος έως 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση και... Εκτός από αυτό, σου δίνει πενταπλή εγγύηση. Τι σημαίνει πενταπλή εγγύηση? Καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστο, καλύτερη τιμή στην αγορά και επιστροφής χρημάτων. Δεν μιλάμε για χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία πραγματικά κάνουν πολύ πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Μπείτε στο www.stockpavlacenter.gr, δείτε, είναι πάνω από 700 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του κουτιού, να λέμε, έτσι. Τρεις περιοχές στην χώρα μας, με Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, έχουν το προνόμιο να έχουν τα καταστήματα Stock Center. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε Μαρίνα Αντίπα 10 και στο 9ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδάνιων. Αυτό είναι ο μεγάλος χορηγός, Stock Center της Velmar. Πηγαίνετε, πραγματικά είναι ευκαιρία μέχρι 31 Ιουλίου να αποκτήσετε το μεταχειρισμένο. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τον αδερφό και συνάδελφο Μάνο Γνωστόπουλο από τη Μελβούρνη. Μάνο, σήμερα άκου, γιατί πραγματικά θα νιώσεις και θα νοσταλγήσεις το Ρενό Πεντάρι που είχες κάποτε. Σου έχω έκπληξη σήμερα, άκου. Γιατί κάποιοι οδηγήσανε Ρενό πεντάρια τούρμπο στο εξωτερικό. Νέα, πάρα πολλά. Hyundai. Έχουμε, γενικότερα έχει η αγορά. Εκτός από το σεισμό που έκανε στην Αθήνα, το οποίο πραγματικά... Ναι, αυτό δεν το, αυτό το συζητάμε. Τους κούνησε λίγο. Εντάξει. Έχουμε νέα Hyundai, έχουμε από Kia, έχουμε από BMW. Άλλαξε ο πρόεδρος, αναλαμβάνει με τον επόμενο μήνα... έχουμε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, αφήνουμε τα live. Πηγαίνετε εσείς και σχολιάζετε κάτω από το live στο Facebook. Λέτε τις καλημέρες σας και πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα του αυτοκινήτου και να σας λέμε σιγά σιγά τα νέα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Εδώ μας επιστρέψαμε μετά το live. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή δεν είπαμε. Σημαντικό. Για όσους θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526. Όσοι δεν θέλετε και είστε μέσα στο Facebook, μπαίνετε στην ομάδα, γίνεστε μέλη, κάτω από το live σχολιάζετε, στείλετε τις καλημέρες σας και μιλάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο και για ενημέρωση www.safetycar.gr με το ηλεκτρονικό περιοδικό μας, το οποίο εδώ και μερικές μέρες έχουμε αναρτήσει το τρίτο σε σειρά περιοδικό με test drive και προορισμούς και κάποια νέα από το χώρο του αυτοκινήτου. Φυσικά δεσπόζει το εξώφυλλο με την BMW X2 που λέμε την άποψή μας και ο Γιάννης ειδικά, ο οποίος είχε στα χέρια του το αυτοκίνητο, λέει την πραγματική αλήθεια. Και
αυτή η αλήθεια περνάει και στις πωλήσεις, καθώς θα πούμε μετά ότι που έχει φτάσει η BMW στην χώρα μας. Πάμε λοιπόν σε νέα. Τι έχουμε? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Volkswagen Polo, το οποίο ήρθε στην ελληνική αγορά μια καλή προσφορά. Α, αυτό είναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν μοντέλο το οποίο ήρθε στην προσφορά αυτή είναι το χιλιάρι με τον κινητήρα Evo των 80 ύπων και το μηχανικό κυβότιο των 5 σχέσεων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με την έκδοση Trendline, που είναι μια σχετικά πλούσια έκδοση, και σε μια προτινόμενη τιμή λιανικής στα 12.950 ευρώ. Έτσι. Πηγαίνεις λοιπόν σε μια την προσωπία Volkswagen, θέλω το Polo. 12.950. Τελική τιμή. Με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν, τι παίρνεις λοιπόν στα αυτά τα 12.950. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ο χιλιάρης λοιπόν, που είναι ο καινούριος κινητήρας Evo που έχει βγάλει η Volkswagen, προσφέρει μια τεχνολογία η οποία έχει παρουσιαστεί σε μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρείας, ο οποίος αν και ονομαστικά τα 80 λόγα φαίνονται λίγα, είναι λίγο σπιρτόζικος και έχει λίγο καλύτερες επιδόσεις από το προηγούμενη γενιά του κινητήρα, ενώ η μέση κατανάλωσή του φτάνει τα 4,8 λίτρα σύμφωνα με την εταιρεία. Το αν θα καταφέρει ο μέσος Έλληνας οδηγός να πιάσει ποτέ αυτή την επίδοση δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάω όλα αυτά. Αν πάμε στο θέμα του εξοπλισμού, αυτά λοιπόν που παίρνετε με τα 12.950 σε θέμα εξοπλισμού είναι το Front Assist, που είναι σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρους με City Emergency Braking, το οποίο είναι το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, και σύστημα αναγνώρισης πεζών. Παίρνετε σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, παίρνετε σύστημα υποβοήθησης κατά εκκίνηση σε ανηφόρα, φυσικά παίρνετε infotainment με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών και υπολογιστή ταξιδίου Plus. Έχουμε Volkswagen Connect για συνδεσιμότητα επιβατών και οδηγού. Έχουμε σύστημα αρρώσκων κεφαλής για οδηγό και για όλους τους επιβάτες και εμπρός προβολής με αισθητήρα φώτων και λειτουργία Living και Coming Home. Αυτό λοιπόν η προσφορά είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να ξέρετε, και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, και προσφέρεται με δυνατότητα χρηματοδότησης με το πρόγραμμα Volkswagen For All και μηνιαία δόση τα 143 ευρώ. Από εκεί και πέρα, για περισσότερες πληροφορίες θα απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο εμπόρων της Cosmocar ή στο www.volkswagen.gr. Όταν σου δίνεται δυνατότητα να αποκτήσεις ένα από τα best seller της Volkswagen, που είναι το Volkswagen Polo, και σε τιμή πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλή, 12.950, το σκέφτεσαι δύο φορές παραπάνω. Θεωρώ για και πρώτο αυτοκίνητο για κάποιον νέο οδηγό είναι πολύ καλή πρόταση. Και λες, δεν πάω να δω. Λογικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα Ford Ranger, καθώς βγήκανε, παρουσιαστήκανε και η Ford πραγματικά το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτησή του στην Ευρώπη, και έτσι εφόσον οι πωλήσεις αρχίζουν και ανεβαίνουν από το αυτό που είχε σχεδιάσει σαν εταιρεία, προσθέτεις ακόμη μία βάρδια στο εργοστάσιο που κατασκευάζεται το Ranger. Φανταστείτε ότι για το διάστημα Μάιος-Ιούνιος του 2019 παραδόθηκαν στην Ευρώπη περισσότερα από 13.000 Ford Ranger, ενώ οι πωλήσεις σε σχέση από την αρχή του έτους έφτασαν τις 26.700 αυτοκίνητα. Συμπεριλαμβάνω φυσικά και το εντυπωσιακό Raptor, το οποίο όντως παρουσιάστηκε. Αυτό είναι. Βγάζεις ένα αυτοκίνητο, το ζητάει ο κόσμος, βγάζεις ένα αξιόπιστο pick-up, κακά τα ψέματα, το Ford Ranger είναι από τα πιο αξιόπιστα pick-up της αγοράς, και οι πωλήσεις αρχίζουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω και ο κόσμος, κακά τα ψέματα, θέλει να πάρει ένα Ranger στην Ευρώπη. Λογικό. Στη χώρα μας, και εδώ έχουμε αύξηση των πωλήσεων, αλλά όχι φυσικά σε ποσοστά τα οποία είναι σε άλλες χώρες. Και έτσι πριν πάμε στο διάλειμμα και ετοιμαστούμε να έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έτσι ένα νέο που μας έρχεται από την Nissan και συγκεκριμένα από την Αγία Πετρούπολη, όπου εκεί είναι το εργοστάσιο της Nissan και γιορτάζει 10 χρόνια λειτουργίας παραγωγής αυτοκινήτων Nissan στην Ευρώπη. 2.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι
Πλέον πρόσφατα βγαίνουν από το εργοστάσιο και τα ανανεωμένα Extreme και Qashqai για τη ρωσική αγορά, παράλληλα με τον Nissan Murano το οποίο βγαίνει. Γιόρτασαν λοιπόν τα 10 χρόνια λειτουργίας του. Ο πρόεδρος εκεί της, ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου της Nissan στην Αγία Πετρούπολη, πώς να μην είναι χαρούμενος όταν μέσα σε 10 χρόνια αυξάνεται ο καιρός, μάλλον αυξάνεται η λειτουργία του εργοστασίου σε παραγωγή νέων μοντέλων. Η ρωσική αγορά είναι μια μεγάλη αγορά την οποία έχει βάλει στόχο και κερδίζει μέρα με τη μέρα η Nissan, και έτσι ευτυχής και περιχαρίσει οι εργαζόμενοι εκεί στο εργοστάσιο. Βγήκαν και μια αναμνηστική φωτογραφία έξω από το εργοστάσιο με τα μοντέλα να είναι δίπλα τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Γιώργο τον Αγαπητό από το autoblog.gr για να μας πει πραγματικά την πολύ ωραία εμπειρία την οποία έζησε στη Γαλλία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car στο Λίμπερο 107,4 και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο και συνάδελφο από το autoblog.gr, τον Γιώργο τον Αγαπητό. Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα στην Αθήνα μετά το σεισμό? Σήμερα ευτυχώς δεν κουνιόμαστε, αλλά χθες ήταν δυνατό σοκ. Αλλά εντάξει, okay, έχουμε συνηθίσει σχεδόν, αλλά όπως και να έχει ήταν δυνατό σοκ. Και κράτησε και πολύ κιόλας, δεν είναι ότι... 15 δευτερόλεπτα, ναι, το θέμα ήταν, ειδικά άμα δεν είσαι, άμα είσαι στο ισόγειο, είναι καλύτερο προφανώς, αλλά άμα είσαι σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο, είναι ακόμα χειρότερα και ξεκίνησε σιγά σιγά και μετά δίνει ένα μεγάλο boom. Mm-hmm. Και εκεί πέρα ήταν που σκέφτεσαι τώρα να θα προλάβω να κατέβω κάτω, μήπως να κρυφτώ πρώτα, και προφανώς καλύτερα είναι να κρυφτείς κάτω από κάποιο σταθερό έπιπλο, καλύτερα, αλλά εντάξει. Και σεισμό... μετά εκεί που έχεις ηρεμήσει, ξαναέρχεται ένας επόμενος, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει, καλά έτσι. Αυτό δεν είναι τίποτα σοβαρό, αυτό να λέμε, ακριβώς. Γιατί αυτό τα έχουμε μέσα στην καθημερινότητα μας στην Ελλάδα, έτσι πως είμαστε. Λοιπόν, Γιώργο, ο λόγος που σε έχουμε καλέσει και σε ευχαριστούμε πολύ που ξύπνησες και νωρίς για να είσαι εδώ στην παρέα μας. Όχι, όλα μια χαρά. Είναι μοναδική εμπειρία που έζησε στη Γαλλία. Για πες μας λοιπόν και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, τι είναι αυτό που ακριβώς που έζησες εκεί στη Γαλλία. Καταρχήν, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή, συνήθως τις αποστολές που βγαίνουν στο εξωτερικό είναι για να δοκιμάσουμε κάποια καινούργια αυτοκίνητα, κάποιες πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις μοντέλων νέων που θα έρθουν αργότερα στην Ελλάδα, όπως το κάνουν και τα παιδιά ο Σαλούρος, ο Μανώλης και ο Γιώργος Φιλοφύλακας. Αλλά εγώ το ταξίδι που ήμασταν καλεσμένοι της Renault από εδώ από την Ελλάδα, πήγαμε για να δοκίσουμε παλιά αυτοκίνητα και θρυλικά αυτοκίνητα της Renault. Επειδή ουσιαστικά το φέτος, αν 2019, ολοκληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη νίκη που έγινε ποτέ στη Φόρμουλα 1 με κινητήρα turbo. Αυτό έγινε τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου του 1979, όταν το τότε μονοθέσιο της Renault, η RS10, κατάφερε, πέτυχε την πρώτη της νίκη. Ο οδηγός τότε ήταν ο Jean-Pierre Jabouille, αλλά εμείς τώρα που πήγαμε σε μια πίστα έξω από το Παρίσι, περίπου μία-μισή ώρα έξω από το Παρίσι, η οποία λεγόταν Pertengosé, κάπως έτσι λεγόταν η πίστα, πήγαμε, είδαμε εκεί πέρα και, και το μονοθέσιο το ίδιο που πήρε την ιστορική νίκη, το οποίο είναι λίγο σοκ. Άμα είσαι ειδικά λάτρης της Formula 1, είναι ένα σοκ και να το βλέπεις από κοντά, γιατί το βάλανε μπρος, έκανα μια επίδειξη μέσα στην πίστα, και να το βλέπεις από κοντά προφανώς και να το ακούς. Και εκτός από το μονοθέσιο της Formula 1, είχαμε και με αφορμή ουσιαστικά την turbo, την νίκη του τουρμποκινητήρα της Renault το 1979, είχαν και με όλα τα αυτοκίνητα turbo που έχουν κατασκευάσει η Renault όλα αυτά τα χρόνια, οδηγήσαμε στην πίστα κάποια παλιά από δεκαετίας του 80, δηλαδή σε φάση Renault 5, και το turbo, το Maxi, το φουσκωμένο, το πολύ φουσκωμένο, το πισωκίνητο, άμα γνωρίζετε, εσείς προφανώς γνωρίζετε, οι ακροατές, και το Renault 5 και το Safran και το Fuego, που ήταν και αυτό, και στην Ελλάδα είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, από όσο θυμάμαι μικρός, το Fuego, Renault 11, Renault 5 ξανά GT Turbo η επόμενη γενιά,
Είχε ενδιαφέρον το αυτοκίνητο, ναι. Όλα τα αθλητικά δηλαδή αυτοκίνητα μαζεμένα σε μια πίστα και η χαρά του οδηγού, η χαρά του παιδιού, γιατί και την ώρα πιστεύω σταθήκατε παιδιά, όλοι οι δημοσιογράφοι, να παίρνετε. Πραγματικά αυτό. Αυτοκίνητα τα οποία τα βλέπατε τη δεκαετία του 80 πιο πιτσιρικάδες και πιστεύω κάποιοι μάθανε και πάνω σε αυτά τα αυτοκίνητα και νομίζω είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που έμαθε πάνω σε Renault 5. Πολύ σωστά και εγώ. Ναι, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασε ο πατέρας μου, αν θυμάμαι καλά, το 1977-78. Και εγώ, ναι, μετά από 10-15 χρόνια από τότε που το αγόρασε, γύρω στα αρχές της δεκαετίας, ναι, στα μέσα της δεκαετίας του 90, από τα πρώτα μου χιλιόμετρα που έκανα με την βοήθεια προφανώς του πατέρα μου, ήταν μέσα σε ένα Renault 5. Όχι την έκδοση που οδηγήσαμε, που θα ήθελα να ήταν η Alpine ή το Maxi Turbo, αλλά ένα απλό Renault 5 ήταν και εμένα. Δηλαδή, και όλο αυτό μου δημιούργησε πολύ μεγάλα συναισθήματα, πολύ έντονα συναισθήματα και νοσταλγία, γιατί προφανώς δεν υπάρχει αυτό το πενταράκι τώρα στην οικογένεια, αλλά ναι, ήταν ωραία εμπειρία, γιατί παρόλο που αυτές οι κυρίες έπρεπε να τις συμπεριφερθούμε με κάποιο σεβασμό, γιατί είναι ιστορικά αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα ειδικό section, ένα ειδικό τμήμα της Renault, Renault Classic, τα οποία από εκεί πέρα τα φέρανε. Δηλαδή δεν είναι από ιδιώτες, είναι από το τύπου μουσείο. Ακριβώς. Της Renault. Τα φέρανε από εκεί πέρα και όπως να είναι πρέπει να τα συμπεριφερθείς σωστά μέσα στην πίστα, γιατί δεν ήταν σκοπός οι επιδόσεις. Σκοπός ήταν να δούμε πώς ήταν. Να ξαναζήσει το θρύλο. Ναι. Και το αποκορύφωμα για μένα ήταν τουλάχιστον ήταν 4 οδηγοί, αλλά οι 2 οι πολύ μεγάλοι οδηγοί που ήταν καλεσμένοι εκεί πέρα και μιλήσαμε από κοντά τους, μάθαμε, ήταν αυτό που είπα, ο Ρενέ Αρνού, ο οποίος ο Ρενέ Αρνού είναι σήμερα 71 χρονών και έχει τρέξει 4 χρόνια με την Ρενό στη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο, δεν ξέρω αν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος, αλλά έχει σοβαρό βιογραφικό. Έχει τρέξει 4 χρόνια με τη Renault, έχει τρέξει και με τη Ferrari, δηλαδή ακριβώς μετά τη Renault πήρε μεταγραφή στη Ferrari και όλα αυτά μιλάμε για εποχές. Τα χρόνια που έτρεξε τη Formula 1 ήταν από το 78 στο 89, ήταν 12 χρόνια ολόκληρα. Και έχει κάνει και 7 από τον νίκες, αν θυμάμαι καλά. Και ναι, τον είδαμε από κοντά, τον είδαμε πόσο αντιστάρι είναι και οδήγησε το ίδιο μονοθέσιο που είχε στην πίστα που σας είπα το 1979, όταν πήρε την πρώτη νίκη η τότε Renault, ο Ρενέ Αρνού είχε βγει δεύτερος μετά από πολύ μεγάλη μάχη, δηλαδή ουσιαστικά η νίκη του πρώτου που ήταν πάλι Renault, η πρώτη νίκη της Renault σε τουρμποκινητήρα, αλλά αυτή η νίκη είχε επισκιαστεί από την πολύ μεγάλη μάχη του Ρενέ Αρνού με τον Ζιλ Βιλνέβ, ο οποίος είχε κερδίσει ο Αρνού, δηλαδή το 1-2 το είχε κάνει η Renault το 1989 σε αυτή την πίστα, στο γαλλικό Grand Prix ήταν κιόλας. Φαντάσου πόσο μάλλον μέσα στο σπίτι τους και να κάνουν το 1-2 και με τα τότε αυτό, μονοθέσια. Αυτό όμως, το ότι πέτυχε μέσα στη Γαλλία αυτή τη νίκη, είχε κρύβει προφανώς και όλες τις θυσίες που είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η Renault είχε μπει στη Φόρμουλα 1, αποφάσισε να μπει στη Φόρμουλα 1, το 1979, ρισκάροντας τότε με έναν κινητήρα turbo ο οποίος δεν είχε ξαναεξελιχθεί ποτέ κινητήρας turbo και ήταν μια τεχνολογία νέα τότε, γιατί μιλάμε για 42 χρόνια πίσω ο turbo κινητήρας, πόσο μάλλον στη Formula 1, που τότε ήταν κανονισμοί πολύ διαφορετικοί, δηλαδή ο καθένας μπορούσε να παρουσιάσει το δικό του σύνολο, είτε μπορεί να ήταν V12 ατμόσφαιρα όπως ήταν η Ferrari, μπορεί να ήταν ο κινητήρας της Renault, της RS10 αυτού του μονοθεσίου του 79, ήταν 1500 κυβικά και 580-700 άλογα. Και όταν το μονοθέσιο ζύγιζε λιγότερα από 600 κιλά, καταλαβαίνουμε ότι ήταν σοκ, πόσο μάλλον με την τεχνολογία της τότε εποχής, το turbo lag, που πάταγε σε μία στροφή και μέχρι να σπουλάρει το turbo είχε φτάσει στην επόμενη. Και έπρεπε πάντα να είσαι μέσα στο range, μέσα στο εύρος στροφών που λειτουργεί σωστά ο κινητήρας. Και, και με μηχανοκίνητο κυβότιο ταχυτήτων, δεν το συζητάμε, με συμπλέκτη, ναι, αυτό ουσιαστικά κορόιδευε με χαρτολογώντας ο Αρνού ότι τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο, να φαίνονται πιο εύκολα, αλλά σίγουρα και τα σημερινά μονοθέσια είναι πολύ 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 πιο γρήγορα.
από τότε, σίγουρα 10-15 δευτερόλεπτα στις ίδιες πίστες, που και αυτό προσθέτει μεγάλη δυσκολία και στους σημερινούς οδηγούς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω πριν ήταν ότι ναι, μεν μπήκε το 77 στη Formula 1 η Renault και τα πρώτα χρόνια προφανώς δεν ήταν τα πιο εύκολα, γιατί το να εξελίξει από το 0 μια τεχνολογία, μια turbo τεχνολογία η οποία δεν υπάρχει, έχει θυσίες και γι' αυτό το λόγο τα 77-78 ήταν πολύ, πάρα πολύ αναξιόπιστος ο κινητήρας. Με χαρακτηριστικό ήταν ότι το 78 ο οδηγός που πήρε την νίκη το 79 είχε 10 καταλήψεις και είχε υδρονατήσει μόνο μία φορά στην τέταρτη θέση. Το 79 επίσης δεν ήταν πολύ καλή χρονιά, αλλά το είχαν υψηλό εξελίξει το κινητήρα και κατάφερα... στο πέμπτο αγώνα της χρονιάς, ναι, παρουσιάστηκαν, στο πέμπτο αγώνα, τώρα θυμήθηκα, στο πέμπτο αγώνα της χρονιάς η Ρενό είχε παρουσιάσει μια εξέλιξη αυτό το κινητήρα, ο οποίος τότε ήταν Βέλγιο, Ισπανία ήταν τότε, πήγανε μετά στο Βέλγιο και στο Μονακό, επίσης δεν είχαν κάνει κάτι, και μετά πάνε στη Γαλλία, που είχε, τότε η Ρενό είχε τοποθετήσει δύο πιο μικρά τουρμπο στο VX κινητήρα της, και επειδή όλα αυτά τα χρόνια και όλα ήταν αξιόπιστοι, και έβγαζε και άσπρο καπνό πίσω από τις εξατμίσεις. Οι Άγγλοι που είναι γνωστοί στο να σχολιάζουν και να κριτικάρουν τα πάντα, είχαν ονομάσει, επειδή ήταν και εδώ στα χρώματα της Renault στη Formula 1, ήταν κίτρινα, είχαν δώσει το προσωνύμιο στην ομάδα και στο μονοθέσιο, η κίτρινη τσαγέρα, επειδή έσπαγε ουσιαστικά και επειδή έβγαζε αυτό το κίτρινο, τον άσπρο καπνό από πίσω και ήταν η κίτρινη. Μέχρι που τα κατάφερα λοιπόν και... πόρεσαν και πήραν νίκες, ναι, με τούρμπο κινητήρα. Τώρα να σε ρωτήσω, έχεις οδηγήσει και ούτως άλλως αυτή είναι η δουλειά σου, το να οδηγείς και να παρουσιάζεις στον κόσμο τα νέα μοντέλα. Η διαφορά του να πάρεις το Renault 5 με το τότε τούρμπο δεκαετία 80 και η διαφορά του σήμερα με τους τούρμπο κινητήρες. Τα αυτοκίνητα δρόμου που οδηγήσαμε ήταν, όπως σας είπα, ήταν δεκαετίας 80, ήταν 30 πλάσια χρόνια. Ήταν όμως άψογα στηρισμένα, ναι, και με σχετικά λίγα χιλιόμετρα. Και να πω την αλήθεια, το Renault το 5 το απλό, δεν μιλάμε για το turbo, το πισωκίνητο, το VX, το απλό που οδηγήσαμε, το απλό μέσα σε εισαγωγικά ήταν το Alpine έκδοση του. Αν εξαιρέσουμε ότι δεν χώραγα μέσα, γιατί έχω και ένα ύψος περίπου σαν το Μάνο είμαι, 1,93-1,94. Και κάποια κιλά. Αν εξαιρέσεις ότι ήταν το θέμα χώρου, εμένα μου φάνηκε πολύ, θα μπορούσα κάλλιστα να ζήσω μαζί του καθημερινά. Άμα είσαι λάτρης, άμα είσαι vintage, άμα είσαι λάτρης της retro εποχής και της παλιάς αυτής τεχνολογίας. Ναι, δεν έχει την ασφάλεια προφανώς που έχουν τα σημερινά αυτοκίνητα. Δεν έχει πολλά που έχουν τα πάντα, είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά μου ξύπνησε κάτι και να πω την αλήθεια, έψαξα αγγελίες μετά, όχι τις αγοράσω, αλλά έψαξα αγγελίες να δω αν θα μορφόταν η τρέλα να την κάνω, αν θα το έκανα. Ναι, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα προφανώς άμα δεν έχεις recondition. Έχουμε μάθει, καλούς κακώς έχουμε μάθει με όλες αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες και gadget και που όταν δεν τα έχεις δεν τα χρειάζεσαι, αλλά όταν τα δοκιμάζεις και τα έχεις στην καθημερινότητά σου και μετά τα χάνεις, ψηλό σου λείπουν. Κακά τα ψέματα, ναι, το... Γιώργο, κακά τα ψέματα. Το να έχεις ένα αυτοκίνητο turbo, με κινητήρα turbo τη δεκαετία του 80 και να θέλεις πραγματικά να το κρατήσεις στο δρόμο, στην πίστα, είναι δύσκολο πράγμα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα που το turbo λειτουργεί τελείως διαφορετικά στις μέρες νομίζω μας. Νομίζω είναι δύσκολο και από θέμα ανταλλακτικό και από θέμα συντήρησης που θα βρεις. Δηλαδή αυτά τα αυτοκίνητα γενικά αυτή η εποχή των αυτοκινήτων ήταν πιο πολύ ο οδηγός με λίγο τα πάντα όλα. Ακριβώς. Γιατί ήταν πιο εύκολο να τα σκαλίσεις μέσα εισαγωγικά. Αλλά θέλεις να υπάρχει, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι ιστορικές πινακίδες και ιστορικά αυτοκίνητα. Θέλεις να υπάρχει, γίνεται. Προφανώς πρέπει να κάνεις πολλές υποχωρήσεις, κάποιες υποχωρήσεις. Αλλά όποιος είναι αλάτης των ρετρό αυτοκινήτων, κάλλιστα θα μπορούσα να δω. Και έχω και ένα παιδί που μένει στην Ιταλία, ο Αλέξανδρος Βελιώκης, ο σχεδιαστής, ο οποίος νομίζω έχει ένα Renault 5, και το οποίο για μένα είναι πολύ respect αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, και ακόμα και αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή
όπως είπα, το turbo τότε ήταν στα σπάργανα σαν τεχνολογία, 33 τόσα χρόνια πίσω. Θέλει κάποιες υποχωρήσεις και στην οδήγηση, οπότε θα μη σου ανοίξει απότομα το turbo. Πρέπει να ξέρει πώς να τα... Είναι δύσκολο. Κακά τα ψέματα με τα σημερινά αυτοκίνητα και το πώς οι Έλληνες δημοσιογράφοι συμπεριφέρονται και παίρνουν την απόδοση τούρμπο στο δρόμο και ή σε στροφές. Πλέον, όταν πας σε μια τεχνολογία 32 χρόνια πίσω, εκεί πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ καλό χέρι για να κρατήσεις και το αυτοκίνητο σε κάποιο στο όριό του. Κακά τα ψέματα, πιστεύω ότι περισσότερο σου άρεσε αυτή η εμπειρία του να οδηγείς έτσι παλιά αυτοκίνητα παρά το να πας και να δεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο με καινούργια παρουσίαση. Μην το γελάς καθόλου. Καθόλου. Εγώ σε... σαν παιδί στην παιδική χαρά. Ναι, μεν είχα διαβάσει το πρόγραμμα πριν, όπως μας στέλνουν οι εταιρείες, πριν πάμε και όλα αυτά, αλλά δεν περίμενα να νιώσω τόσο ενθουσιασμό και τόση προσμονή, γιατί συνήθως μας δίνουν το πρόγραμμα όταν γίνεται στις καινούργιες παρουσιάσεις, θα κάνετε αυτό, θα οδηγήσετε εκεί, αργού, 2 ώρες οδήγηση, ξέρω εγώ, μετά το γράφουμε και όλα αυτά, όλα καλά. Αλλά αυτό ήταν η όλη προσμονή, όταν φτάνουμε στην πίστα και τα βλέπω όλα παραταγμένα, λέω, παιδιά, εδώ είμαι εγώ, αφήστε με εδώ πέρα. Έτσι. Και άμα θέλουμε θα γυρίσουμε. Ακριβώς, δεν υπάρχει εισιτήριο γυρισμού, τέλος. Μένεις εκεί και απολαμβάνεις την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω, γενικά σαν άνθρωπος δεν είμαι τόσο λάτρης της παλιάς τεχνολογίας, αν και τη σέβομαι απεριόριστα, αλλά δεν ξέρω, μου ξύπνησε πάρα πολλές αναμνήσεις σε αυτό το ταξίδι της Ρενό και εντάξει, είναι και σε ελληνικά αυτοκίνητα, και το Ρενό 5, το απλό, το Alpine, και το Maxi, και το Fuego, και το 21, και το 11, είναι ωραία. Και μετά, εκτός από αυτού, είχαμε και έναν άλλον θρύλο των αγώνων, τον Ζαν Ρανιωτή. Ο Ζαν Ρανιωτή για μένα είναι ακόμα πιο μεγάλο όνομα. Στη δικιά μου αντίληψη, ακόμα πιο μεγάλη λατρεία από τον Αρνό, γιατί ήταν, για μένα είναι ο Colin McRae της ασφάλτου, γιατί ο Ζαν Ρανιωτή έχει τρέξει μόνο άσφαλτο, έχει τρέξει WRC με τη Ρενό, αλλά έχει τρέξει μόνο άσφαλτο και με το Ρενάκι του 5 στην αρχή το απλό και μετά με το Maxi, το 5 το turbo το Maxi. Και ήταν και εκεί πέρα αυτός και ήταν ο Ρανιωτή είναι 74-3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Αρνού. Αλλά αυτό σχολιάζαμε, επειδή καθόμασταν μαζί και συζητάγαμε, ότι πώς είναι η ζωή, γιατί έχει γεράσει, αν μου επιτραπεί αυτός η έκφραση, έχει γεράσει πιο πολύ εμφανισιακά από τον Αρνού, δηλαδή 71 και 74, και άμα τους δεις από κοντά, σου κάνει ότι ο Αρνού είναι 80+. Αλλά αυτό συζητάγαμε χαρτολογώντας ότι η ζωή του οδηγού ράλι είναι πιο δύσκολη από αυτή την ζωή του αστέρα της Formula 1. Οι δυσκολίες που υπάρχουν στο WRC ή στην άσφαλτο χωρίς επίστα και με προδιαγραφές ασφαλείας ελάχιστες. Ναι, ότι η ζωή των οδηγών της Formula 1 είναι πιο κοσμοπολίτικη και ότι, εντάξει, όλο αυτό είναι μέσα σε ένα πλαίσιο αστιασμού όλο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ότι δεν ισχύει και δύο, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολα τα πάντα και το Group B τότε. Και η Φόρμουλα 1. Αλλά ναι, ο Ζαν Ρανιωτή, όποιος δεν το γνωρίζει, είναι πολύ καλό να κάνει μια αναζήτηση ειδικά στο YouTube, να δει βίντεο πώς οδηγάει αυτός ο τρελός βάλος πραγματικά. Και φαίνεται ότι έχει κρατήσει αυτή την τρέλα, γιατί όλο πειράγματα ήμασταν, αλλά κάναμε μεταξύ μας. Παρόλο που το γνωρίζω πρώτη φορά, παρόλο που δεν γνωρίζω γαλλικά για να μπορώ να συνεχθώ, καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να συνεχθώ. Και ο Ρανιωτή μιλάει μόνο γαλλικά. Είχαμε με το μεταφραστή, κάναμε ήδη, δηλαδή δεν χανόταν τη μετάφραση το χιούμορ. Ζήσατε μια πολύ... ήταν ωραίο. Λοιπόν, ζήσατε μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Και πιστεύω ότι σίγουρα θα... Μακάρι να τη ζούσαν και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι να ερχόταν εδώ στην Ελλάδα σε μια πίστα, λέμε τώρα, αλλά και αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζω να έχουμε και τη δυνατότητα να σε φιλοξενήσουμε και για άλλα πράγματα τα οποία είσαι στο εξωτερικό και θα μπορέσεις να μας μεταδώσεις μερικά πράγματα για το αυτοκίνητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Θα περάσω πολύ ευχαρίστω στο στούντιο ανοιχτό για όλους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Και... καλά, Τάσο. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Κακά τα ψέματα. Το να θες να δώσεις στον κόσμο, να τον βάλεις σε διαδικασία να... για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως ο Γιώργος αγαπητός, εκτός από την δουλειά του, τη λατρεύει και πόσο μάλλον όταν οδηγάει αυτοκίνητα, και να μπει τώρα σε μια διαδικασία. Είχε τώρα ένα πεντάρι ο πατέρας του και οδήγησε πάνω σε αυτό. Να σου δίνεται δυνατότητα μετά από τόσα χρόνια και λόγω της δουλειάς σου να πας σε μια πίστα, να τα έχεις παρατεταγμένα και ας πούμε, ορίστε, πάρε το κλειδί, μπες και οδήγησε. Και όχι μόνο αυτό, να οδηγήσεις και ένα παιδικό σου όνειρο. Ακριβώς. Δηλαδή είχες το πεντάρι, ας πούμε, και έβλεπες το πέντε το μάξι και λες πω... Που τότε ακόμα καν δεν σκεφτόσουν ότι θα γίνεις δημοσιογράφος και θα απασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Μπορεί ο Γιώργος να το σκεφτότανε. Αλλά να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και πραγματικά είναι πολύ ωραία η αίσθηση του να πραγματοποιείς το όνειρο και πιστεύω ότι ο Γιώργος πραγματοποίησε ένα από τα όνειρά του, το να οδηγήσει το Renault το πεντάρι σε διάφορες εκδόσεις και πολύ πιο δυνατές. Σε πίστα, είναι καλά αυτά τα event που δημιουργούνται από τις εταιρείες έτσι να αναπολύσεις και να οδηγείς παλιά ιστορικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρα 5. Μεγάλος χορηγός εκπομπής στο Stock Center της Velmar. Μπαίνετε στο stockpavlacenter.gr. Βλέπετε πάνω από 700 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα. Μέχρι 31 Ιουλίου τρέχει προσφορά με όφελος έως και 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου του 19. Σας δίνει επιπλέον πενταπλή εγγύηση. Καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων, ατρακάριστο, καλύτερη τιμή και επιστροφή χρημάτων. Δεν το συζητάμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το Stock Center της Velmar. Είναι με τις προθέσεις ενός καινούριου. Μιλάμε για τέτοιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν τρεις περιοχές στην Ελλάδα, Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Εδώ στην πόλη μας, Μαρίνο Αντίπα 10. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0475-871 και στο 1 το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο 231-0474-174. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με μίνι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car στο Λίμπερο 107,4. Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα, με Σωτήρη Δασκαλάκη στην ηχοληψία και πάμε να καλημερίσουμε τον σύλλο και συνάδελφο Μανώλη Σαλούρα από τις 4 Τροχούς. Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Τάσο. Να πούμε και μια καλημέρα παιδιά στο Μάνο που σίγουρα είμαι σίγουρος ότι μας ακούει και το θεωρώ κομμάτι της εκπομπής. Εννοείται. Φυσικά. Τους καλεσμένους, τον Γιώργο που προηγήθηκε και τον Γιώργο που θα έρθει. Επόμενο. Αγαπημένη μου. Λοιπόν, ο λόγος που έχουμε καλέσει τον Μανώλη από την Αθήνα είναι να μας μιλήσει για την εμπειρία που είχε με την παρουσίαση του ηλεκτρικού Mini. Και Μανώλη, έτσι να τα πούμε κακά τα ψέματα, έζησες το Mini, ας πούμε, πριν 30 χρόνια πώς ήτανε και έφτασε τώρα να το δεις και ηλεκτρικό. Άκουγα και τον Γιώργο πριν και σκεφτόμουν όλο αυτό το ρομαντισμό που έβγαλε η περιγραφή του και η τρέλα που έβγαλε και όλα αυτά και σκεφτόμουν αυτό το κλασικό που γράφουμε πολλές φορές και μέσα στις σελίδες του περιοδικού της Εστροχή, ότι η κάθε εποχή με τα ωραία της παιδιά. Υπάρχει ο ρομαντισμός, υπάρχει η γοητεία του να μπεις ένα παλιό κλασικό αυτοκίνητο, ακόμη και να μυρίσεις το εσωτερικό, ρε παιδί μου, να πιάσεις να δεις το ξύλο, το φινίρισμα, πώς ήταν εδώ τα πράγματα, αλλά οι εποχές αλλάζουν. Η αυτοκίνηση γυρνάει σελίδα για τα καλά πλέον και τρανό παράδειγμα είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Μιλάμε για ένα μοντέλο που όταν το αναφέρεις σε κάποιον και μιλάς για το Mini, όλοι πάντα φέρνουν στο μυαλό τους κάτι το κλασικό, κάτι το πολύ όμορφο, ένα μπιζουδάκι της αυτοκίνησης στην πραγματικότητα. Έτσι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε τη φετινή χρονιά η Mini, το 2019. Η φετινή χρονιά δεν είναι τυχαία για την εταιρεία, γιορτάζει τα 60 χρόνια της, έτσι. Επέλεξε λοιπόν την επέτειο των 60 ετών για να γυρίσει για τα καλά σελίδα στην ιστορία της. Ήταν ημέρα ορόσημο η συγκεκριμένη που βρεθήκαμε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, εκεί έγινε η παρουσίαση, για να δούμε το πρώτο ουσιαστικά αμιγώς ηλεκτρικό μίνι παραγωγής, το οποίο θα ονομάζεται πλέον Cooper SE. Έτσι θα είναι η ονομασία του.
Και μάλιστα για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι και να δώσουμε και λίγο παραπάνω αξία, αν θέλετε, στην παρουσίαση, μιλάμε για το πρώτο ουσιαστικά αμυγός ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας ευρείας παραγωγής, αλλά και το πρώτο ηλεκτρικό hatch με premium χαρακτηριστικά γενικά στην αυτοκίνηση, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί κάποιο άλλο μοντελάκι με τέτοια premium χαρακτηριστικά. Είναι το πρώτο και φυσικά θα ακολουθήσουν πάρα πολλές. Δηλαδή στις εκθέσεις που πηγαίνουν, Γενέβη, Φραγκφούρτη, Παρίσι, όλες οι εταιρείες έχουν ήδη έτοιμες σχεδόν τις προτάσεις τους για αυτήν την κατηγορία. Εκεί πάνε τα πράγματα. Μανώλη, είμαστε από τους τυχερούς, πιστεύω, η γενιά μας των σαραντάριδων, οι οποίοι έχουμε ζήσει πραγματικά όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, δες από υπολογιστές, δες και στον χώρο του αυτοκινήτου πού ήμασταν και πού έχουμε φτάσει. Ναι, όταν σου ήρθε λοιπόν η πρόσκληση εκεί στους 4 τροχούς για να πάτε, να πάτε στην παρουσίαση στατική φυσικά του ηλεκτρικού του Mini, πώς ένιωσες πραγματικά, γιατί έζησες το Mini πριν κάποια χρόνια? Είναι και από τα λατρεμένα μου αυτοκίνητα. Έχει τύχει να έχω οδηγήσει πολλά κλασικά Mini στο περιοδικό. Παλιότερα σαν οικογένεια, ξαδέλφια και αυτά είχαν πάντα ένα Mini. Ήταν από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα και εξακολουθεί να είναι. Όταν λοιπόν έφτασε η πρόσκληση, λέμε ναι, αφού ακόμη και το Mini γυρνάει σελίδα, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι ναι, η αυτοκίνηση πάει προς τα εκεί, έτσι. Για πες μας μερικά πράγματα, τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Mini, τι θα δούμε? Ωραία. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε κάτι, έτσι. Λέμε ότι είναι το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό Mini παραγωγής, ευρείας παραγωγής. Να θυμηθούμε όμως ότι ουσιαστικά το 2008, αρκετά χρόνια πριν, παρουσιάστηκε και το Mini E, έτσι λεγότανε τότε. Mm-hmm. Ήταν μια πειραματική έκδοση, αν θέλεις, περιορισμένης παραγωγής, περίπου 6 αντίτυπα είχαν βγει τότε, αν θυμάμαι καλά, το οποίο δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες και η τεχνολογία που κουβαλούσε και έφερε τότε αυτό, ουσιαστικά μας έδωσε στην συνέχεια το BMW i3, που ξέρουμε την πορεία που είχε από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο μοντέλο, έτσι. Ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν, αυτό το Mini τώρα του 2019, το SC, δανείζεται, αν θέλεις, το μοτέρ του BMW i3S, της εποχής μας δηλαδή, mm-hmm. το οποίο διαθέτει για τη συγκεκριμένη 184 ύπους και περίπου 270 νιουτόμετρα ροπής. Έχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά. Το μοτέρ του είναι τοποθετημένο, η κίνηση είναι στους εμπρός τροχούς, στον εμπρός άξονα. Μάλιστα. Σε σχέση με το i3S. Και τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 32,6 κιλοβατόρων. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο για την αυτονομία, αν και η παρουσίαση ήταν στατική, οπότε ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας μεταφέρω, ουσιαστικά είναι αυτά που λέει το ίδιο το εργοστάσιο. Ακριβώς, ναι. Και δεν έχουμε δοκιμάσει για να δούμε στην πραγματικότητα πόσο είναι η αυτονομία ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές διαφέρουν, το ξέρεις και εσύ, τα νούμερα από αυτά που παρουσιάζουν τα εργοστάσια σε σχέση με αυτά που μπορείς στην πράξη να κάνεις έξω, χωρίς να είσαι ένα κινητό εμπόδιο, χωρίς να ενοχλείς τους γύρω σου, χωρίς οτιδήποτε. Ακριβώς. Διαφέρουν, έτσι. Διαφέρουν. Έχει μια μεγάλη απόκληση μερικές φορές. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά και με τα τελευταία γεγονότα που έγιναν στην παγκόσμια αυτοκίνηση, πλέον οι τιμές που παρουσιάζουν τα εργοστάσια, για να μην τα αδικούμε, τόσο στο τομέα της κατανάλωσης όσο και στο τομέα της αυτονομίας, δεν απέχουν τόσο πολύ. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε πάντα για νορμάλ συνθήκες, για σωστή οδήγηση, για δεν μιλάμε για φορτωμένα αυτοκίνητα με 5 ανθρώπους, για full air condition και 150-160 στην εθνική. Μιλάμε για μια νορμάλ οδήγηση. Πλέον έχουν έρθει αρκετά κοντά. Το συγκεκριμένο λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο Mini Cooper SE, σύμφωνα με το εργοστάσιο, διαθέτει μια εμβέλεια από 235 ως 270 χιλιόμετρα. Τόσο περίπου να το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μπορείς να κάνεις σε ιδανικές συνθήκες 270 χιλιόμετρα με ένα φόρτισμα. Άρα δηλαδή μες στην πόλη είναι ό,τι πρέπει. Για μένα θα ήταν το ιδανικό. Δηλαδή αν μπορείς να εξασφαλίσεις στο σπίτι σου, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, για μένα εκεί χωλαίνει. Έχουμε φτιάξει ένα αξιοπρεπέστατο έως πάρα πολύ καλό οδικό δίκτυο, ακόμη και για τα δεδομένα της Ευρώπης πλέον, ας μην αδικούμε συνέχεια τη χώρα μας, το κύριο εθνικό οδικό δίκτυο είναι άψογο, έτσι. Πηγαίνει να ταξιδεύω πάρα πολύ καλά, κάνουμε οδηπορικά συνέχεια στο περιοδικό, ταξιδεύω δηλαδή σε σχέση με τα Βαλκάνια, είμαστε σε κορυφαίο επίπεδο, σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Χωλαίνουμε όμως ένα πολύ σημαντικό σημείο για την ηλεκτροκίνηση, στη φόρτιση.
τους τομείς σε σημεία που μπορείς να φορτίσεις. Αυτό συμβαίνει ακόμη και με τα σπίτια μας. Όταν εσύ μπορείς να αποκτήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να βρεις να το φορτίσεις. Το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας μένει σε πολυκατοικίες. Η πρόσβαση σε μπρίζες δεν είναι εύκολη. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν ένα κλειστό πάρκινγκ με ρεύμα ή οτιδήποτε για να μπορέσουν να το φορτίσουν το αμάξι με ασφάλεια. Mm-hmm. Όπως και λίγοι είναι που μπορούν να έχουν και πρόσβαση στην δουλειά τους την επόμενη μέρα το πρωί, όταν πια θα φτάσουν με άδεια μπαταρία, ώστε να μπορέσουν εκεί στο 8ωρό τους ή όσο κάθονται στη δουλειά τους, να πάρουν λίγο ρεύμα και να συνεχίσουν τη μέρα τους, έτσι. Mm-hmm, σωστά. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι καινούριο, okay, το καταλαβαίνω. Κάποιες άλλες χώρες είναι πιο μπροστά. Οι χώρες της Σκανδιναβίας, για παράδειγμα, δεν το έχουν καν στο μυαλό τους αυτό, τα έχουν λύσει όλα. Κάθε 10 χιλιόμετρα υπάρχουν ταχυφορτιστές. Έχει τελειώσει το θέμα. δεν το σκέφτονται καν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, κάπως έτσι, ευελπιστούμε να γίνουν και τα πράγματα στην Ελλάδα. Με το δύσκολο τρόπο φυσικά και με το γρήγορο, κακά τα ψέματα. Πάντα. Ναι, έτσι ακριβώς. Με αυτά τα δεδομένα όμως, ότι το μίνι, ένα τέτοιο μικρό αμαξάκι, μπορεί να έχει αυτονομία μέχρι και 270 χιλιόμετρα, ναι, είναι μια ιδανική περίπτωση για αμάξι πόλης, το οποίο σου δίνει και το δικαίωμα και τη δυνατότητα να σκεφτείς να κάνεις και μια κοντινή εκδρομούλα και να γυρίσεις με το καλό. Αν μάλιστα πας και στο οδικό δίκτυο, το οποίο πρόσφατα βγήκε και το ρεπορτάζ, το οδικό δίκτυο από Αθήνα για Γιάννη, για παράδειγμα, έρχεται και της Θεσσαλονίκης, από όσο ξέρω. Έχουμε κάνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι, το οποίο θα δείτε και στις επόμενες σελίδες. Θα μιλήσουμε και αργότερα αν θες γι' αυτό. Το οδικό δίκτυο από Αθήνα ως τα Γιάννενα, πλέον σε πολύ σημαντικά και κέρια σημεία, έχει ταχυφορτιστές και πλέον μπορείς να πας στα Γιάννενα, να φορτίσεις, να ξαναγυρίσεις πίσω, να σταματήσεις τη Φιλιππιάδη, να σταματήσεις παρακάτω και να φορτίσεις και να μην έχεις πρόβλημα να κινηθείς και να ταξιδέψεις και με το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο. Έτσι. Κάποια στιγμή έτσι θα γίνουν όλα. Το νερό έχει μπει στα βλάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζήσουμε άμεσα τις εξελίξεις. Λοιπόν, το είπες και στον ότι τα ειδηπορικά είναι ένα από τα στοιχεία σου στους τέσσερις τροχούς, με εκπληκτικές διαδρομές που έχεις κάνει. Ήσουν πριν λίγες μέρες εδώ στην πόλη μας και πέρασε έτσι μια βόλτα. Στην πανέμορφη πόλη σας, την οποία κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε λέμε έχουμε τα ίδια συναισθήματα, παιδιά, ακριβώς πραγματικά. Αυτός ο παραλιακός πεζόδρομος σου φτιάχνει τη διάθεση, σου φτιάχνει τη μέρα, πραγματικά. Και όλα τα, και γενικά το κλίμα που υπάρχει στην πόλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, να ψάχνω. Λοιπόν, βρισκόσουν εδώ για κάποιο λόγο. Για πες μας μερικά πράγματα και το τι θα δει ο κόσμος πλέον στους τέσσερις τροχούς, πιστεύω στο επόμενο τεύχος. Τεύχος ο Αυγούστου, καλοκαιρινό. Ωραίο τεύχος πραγματικά. Ήθεστε να το χαίρετε ο κόσμος, να το διαβάζουν, το ευχαριστείτε στις παραλίες και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων θα υπάρχει πολύ δυνατή ενότητα, εμείς στο περιοδικό την ονομάζουμε αυτή ως πράσινος πλανήτης, αυτή τη βινιέτα έχει αν θέλεις, στην οποία ουσιαστικά αναφέρουμε οτιδήποτε έρχεται, οποιαδήποτε νέα τεχνολογία υπάρχει. Εκεί λοιπόν θα δείτε και το μίνι, το ηλεκτρικό, το οποίο προλογίσαμε πριν από λίγο, θα δείτε και πολλά άλλα θέματα. Μέσα σε αυτά τα θέματα είναι και το νέο Audi e-tron, το οποίο Audi e-tron το φτάσαμε μέχρι Θεσσαλονίκη. Δεν θα σας αποκαλύψω τον τρόπο που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτό έφτασε Θεσσαλονίκη, ούτε θα σας πω τους τρόπους που μπορεί να ταξιδέψει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να γυρίσει πάλι πίσω. Αυτά θα μας αφήσει να τα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες μας. Πάντως είναι μια περιπέτεια που έζησα παρέα με τον διευθυντή κοινότητας, τον Μιχάλη τον Σταυρόπουλο, την οποία σας υπόσχομαι ότι αξίζει πολύ να ξεφυλίσετε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε κάνει. Λογικά θα μας πει πράγματα. Αν και θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα πράγματα, αλλά εντάξει. Το περιοδικό θα βγει. Όχι, το περιοδικό θα βγει, οπότε ο κόσμος να μπει. Να σας δώσω και κάτι ακόμη, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε συνδυάσει διάφορα μέσα. Υπάρχει βέβαια πάντα το οδηγικό, υπάρχει όμως για παράδειγμα και το τρένο, το οποίο μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Και αυτή τη στιγμή στην διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει μπει και μια υπερσύγχρονη ηλεκτράμαξα, που δένει απόλυτα με τη λογική και το κόνσεπτ του πράσινου πλανήτη του περιοδικού μας, της βινιέτας του περιοδικού μας, αλλά και γενικά με το ρεπορτάζ που θα δείτε στο επόμενο τεύχος. Πολύ ωραία πραγματάκια. Πραγματικά είσαι όντως ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους που έχουν γράφει με το ποδιοπορικά και όχι μόνο. Έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Για τα λόγια σας, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω απλά για να το πω ή για να ακουστεί στο ράδιο, προς Θεού. Είναι
πολύ καλό το επίπεδο γενικά και είναι κακό καμιά φορά να το χαλάμε εμείς οι ίδιοι, αν θέλεις, με τα μικροεσωτερικά μας προβλήματα του χώρου. Είναι εξαιρετικό το επίπεδο του ειδικού τύπου, όπως ήθιστε να λέγετε, στην Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι και καλοί άνθρωποι, έχουν πάρα πολύ καλές γνώσεις και είναι και εξαιρετικοί οδηγοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είμαι μόνο εγώ, προς Θεού, και εσείς κάνετε εξαιρετική δουλειά και οι συνάδελφοι και ο Γιώργος που βγήκε πριν και ο Γιώργος που θα ακολουθήσει και οι ομάδες τους. Και γενικά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό. Μην το χαλάμε καμιά φορά με τα μικροπροβλήματα του πολύ μικρού χώρου μας. Μια οικογένεια είμαστε. Για να πω και κάτι διαφορετικό, έτσι, λίγο να το ελαφρύνω και λίγο να περάσω και ένα καλό μήνυμα για το χώρο μας, το οποίο πραγματικά αξίζει. Εντάξει, γίνεται προσπάθεια σε αυτός ο χώρος πραγματικά να μπει σε ένα πολύ καλό τρόπο λειτουργίας. Δεν θα πούμε περισσότερα, θα θέλουν οι εξελίξεις, σιγά σιγά θα ανακοινωθούν και πράγματα. Έτσι. Είσαι μέρος αυτών των εξελίξεων. Θα έρθει η ώρα τους που θα πούμε μερικά πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, αν συμβεί αυτό που σιγά σιγά προετοιμάζεται και μπήκε όντως το νερό στα βλάκι, θα είναι ίσως το κορυφαίο που έχει γίνει από δημοσιογράφους Έλληνες στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν έχετε πει ποτέ κάτι στην εκπομπή σας, αν και τις παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά κάθε Σάββατο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ποτέ κακό να ξέρει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας προσπαθούν για πρώτη φορά στα χρονικά να κάνουν ένα ενιαίο σωματείο, έναν ενιαίο σύνδεσμο, το οποίο πραγματικά είναι, αν θέλεις, το όνειρο πάρα πολλών σε αυτό το χώρο. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Μια ομάδα, μια οικογένεια 100, 150, 200 ατόμων, τόσο είμαστε στο σύνολο σε όλη την Ελλάδα, να είναι ένα, να συζητάνε τα προβλήματά τους και να προσπαθούν να τα λύσουν πάνω σε σωστές βάσεις. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και πόσο μάλλον για εμάς που ασχολούμαι στον χώρο αυτοκινήτου, να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο, είμαστε κάτω από τη σκέπη του και οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας και είναι όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άλλο που θα μπορέσουμε έτσι να, αν μας πεις μερικά πράγματα, τι άλλο έπεται έτσι στο τεύχος Αυγούστου. Μπορούμε. Το τεύχος Αυγούστου, στο τεύχος Αυγούστου, όπως και σε κάθε τεύχος τώρα, γιατί να μην το. Δηλαδή, ο καημός αυτής της ομάδας ενός περιοδικού που είναι από το 1970 στα 49 του χρόνια πλέον, ήδη από τον συγκεκριμένο Οκτώβριο θα αρχίσουμε να έχουμε εορτασμούς μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά για τα 50 χρόνια του περιοδικού. Δεν είναι και πολλά τα παραδείγματα τη σημερινή εποχή ενός περιοδικού μηνύου να έχει 50 χρόνια ζωής. Το ξέρεις, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Ο καημός μας είναι λοιπόν κάθε τεύχος να μπορεί να βγάζει αυτό το πάθος της ομάδας που το φτιάχνει. Έχει λοιπόν απίστευτη θεματολογία το συγκεκριμένο μέσα που έρχεται. Από το εξώφυλλο του, που φυσικά δεν θα σας αποκαλύψω τι μπορεί να έχει ή τι θα έχει, το οποίο μπορεί να είναι απίστευτα δυναμικό και απίστευτα, ξέρεις, να σε κάνει να σε τραβήξει, μέχρι και την τεχνολογία που κρύβουν οι σελίδες του μέσα. Η θεματολογία πραγματικά θα είναι εξαιρετική. Κακά τα ψέματα, με 4 τροχούς μεγάλο Σαμόλη. Να πούμε την αλήθεια, και ποιος δεν έχει πάρει 4 στοχούς από τότε, από Κώστα Καβαθά, που πραγματικά να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, και αν και τον παρακολουθούμε μέσω Facebook, πραγματικά δίνει άλλο τόνο. Ο δάσκαλος για πολλούς από εσάς, ο Κώστας Καβαθάς, μέχρι το Στράτηχα του Παναγιώτο, ο οποίος είναι τώρα ο διευθυντής των 4 τροχών, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση και τα. Και το καλό περιοδικό το οποίο βγαίνει κάθε μήνα, κακά τα ψέματα, με πολλή δυσκολία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα να βγαίνει περιοδικό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Πλέον για ένα ελληνικό μέσο το να ταξιδέψει και να προσπαθεί να έχει τα ταξίδια και τις αποστολές που έχουμε εμείς, γιατί αν θέλεις, αυτό που ξεχωρίζει μέσα στα χρόνια το περιοδικό, όπως και άλλα, έτσι, αλλά απλά αυτή τη στιγμή μου δίνεται το βήμα να μιλήσω για το περιοδικό μου, είναι ότι έχει προσπαθήσει να κάνει πολλές δικές του παραγωγές. Αυτές λοιπόν οι πολλές δικές του παραγωγές μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία της κρίσης, όπως ήθιστε να λέμε, είναι πάρα πολύ δύσκολες να γίνουν. Δηλαδή πραγματικά πονάμε όταν γίνονται. Τις ευχαριστιόμαστε όμως τόσο πολύ και μας δικαιώνει το αποτέλεσμα που τα ξεχνάμε όλα μετά. Και μ' αρέσει αυτό που είπες, το περιοδικό μου. Δεν είναι μόνο δικό σου. Το νιώθεις δικό σου, αλλά είναι και δικό μου. Δηλαδή, το καταλαβαίνει ο κόσμος, να καταλάβει ότι εμείς που. Ομάδα,
Μα αυτό με τους τέσσερις τροχούς συνέβαινε, να ξέρεις, και όταν είσαι απλά αναγνώστης. Εγώ έζησα με τον πατέρα, μεγάλωσα με τον πατέρα μου και τον αδελφό μου να μου λένε την ατάκα, που είναι οι τέσσερις τροχοί μου, ήμουν το περιοδικό μου, ή εσύ μου το πήρες, ή εσύ μου το έχασες. Δηλαδή, πλέον, πόσο μάλλον όταν είσαι, εγώ είμαι και από τον Νοέμβριο του 99, όταν είσαι λοιπόν σε μια τέτοια ομάδα που έχεις περάσει τα πάντα με αυτό το περιοδικό, αρχίζεις και νιώθεις, ναι, οικογένεια, ρε παιδί μου, είναι η οικογένειά μου. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας μετέφερες έτσι μερικά πράγματα για το μιλιοθρικό, για το Audi e-tron, το οποίο είχες στα χέρια σου, και πέντε πράγματα έτσι μας είπες το τι θα δούμε. Για το e-tron δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αν θέλεις. Απλά αυτό που ίσως έχει ενδιαφέρον να σας πω και να μην σας κουράζω άλλο, είναι ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο, για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, ουσιαστικά στο πάτωμα του Q7 και Q8, ένα θηρίο δηλαδή, πραγματικά σχεδόν 2,5 τόνους είναι, αν θυμάμαι καλά, με ακρίβεια τα κιλά του είναι 2,490. Το οποίο καταφέρνει να έχει συνολική ισχύ 360 ύπων, μέγιστη ροπή 561 νιουτόμετρα και στιγμιαία μάλιστα για 8 δευτερόλεπτα μπορούν η υποδύναμη να φτάσει να εκτιναχθεί στους 408 ύπους και η ροπή να φτάσει στα 664 νιουτόμετρα με τη λειτουργία boost mode που διαθέτει. Αυτά τώρα όλα, αν θέλεις να τα μεταφράσουμε λίγο σε επιδόσεις, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο αυτοκίνητο ηλεκτρικό, θυμίζω, έτσι, 2,5 τόνων, ξαναθυμίζω, το οποίο μπορεί να καταφέρνει 0% σε 6,6 δευτερόλεπτα και 5,7 με την λειτουργία που ανέφερα πριν, το boost mode, και η τελική του να φτιάνε στα 200 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι όμως ότι τα ρεπρίς και όλα αυτά είναι καταιγιστικά. Μιλάμε πραγματικά για ένα απίστευτο αυτοκίνητο. Έχει δύο ηλεκτροκινητήρες, έτσι να πούμε, στον κόσμο. Ένας είναι στον εμπρός άξονα και αποδίδει 170 ύπους και ένας στο πίσω 190 ύπους. Οπότε προκύπτει και συνδυαστική υποδύναμη που αναφέραμε πριν. Αυτά λες και ζηλεύουμε κι εμείς που δεν το είχαμε στα χέρια μας, κακά τα ψήματα. Να, εσείς έχετε η τυχερή των περιοδικών που τα παίρνετε και κάνετε τα ταξίδια σας. Να το ζηλεύουμε. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ελπίζουμε σε... Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και ελπίζω να σε ξαναέχουμε κάποια στιγμή να πούμε πέντε πράγματα για υπόλοιπες παρουσιάσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με τους τέσσερις τροχούς. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά. Καλή σου μέρα, Μανώλη. Μεγάλη εμπειρία το να έχεις ένα μίνι όταν πριν κάποια χρόνια και πριν πολλά χρόνια και να μπει στη δικασία μέσω της δουλειάς σου να το δεις πλέον ηλεκτρικό. Είναι κάπως, έρχεται... Οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι έχουν αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι το γεγονός. Ότι ξεκίνησαν με κάποια μοντέλα στην πρωτόγονη, στο πούμε, μορφή τους και φτάχνουν σε μια εξέλιξη τρομακτική. Και ξέρεις, έχουν και την δυνατότητα πια να τα συγκρίνουν, ξέρεις. Πήραμε το παλιό το μίνι, ξέρω εγώ, την πρώτη φορά, το μικρό με το μικροκινητήρα, το ευέλικτο, το ό,τι θες πες το, και φτάσαμε σε ένα μοντέλο πλέον που είναι αμυγός ηλεκτρικό. Εμείς ήμασταν τυχεροί που οδηγήσαμε το υβριδικό το μίνι και το είχαμε στο δεύτερο ηλεκτρονικό περιοδικό μας και πραγματικά αν εντυπωσιάστηκα, γιατί το είχα και το έγραψα κιόλας για το ένα μίνι πραγματικά που τα έχει όλα, τώρα φαντάσου μίνι αμυγός ηλεκτρικό, το οποίο σου προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα και με όλη την εξέλιξη τεχνολογίας από το group της BMW, περασμένη απλόχερα στο ηλεκτρικό το Mini. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τον μεγάλο χορηγό πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Stock Center της Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Μπαίνετε www.stockpavlacenter.gr. Εκεί θα δείτε πάνω από 700 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, με τρεις περιοχές Ελλάδος να έχουν το προνόμιο να έχουν τα μεταχειρισμένα της Stock Center της Velmar: Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Εδώ στην πόλη μας, Μαρίνου Αντίπα 10 και στο 1 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Γιατί σας το λέμε αυτό, μέχρι 31 Ιουλίου τρέχει όφελος έως και 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση, και
Επιπλέον σας δίνεται πενταπλή εγγύηση που σημαίνει καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστο καλύτερη τιμή και επιστροφής χρημάτων. Και αν ψάχνετε τρόπο να αποκτήσετε τα χρηματοδοτικά προγράμματα, πραγματικά εντυπωσιάζουν και σας κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με BMW σειρά 1. Εδώ μας επιστρέψαμε, κομπή Safety Car, Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσος Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα στο εσωτήρι δασκαλάκι στην ηχοληψία. Πριν μερικές εβδομάδες παρουσιάστηκε στην χώρα μας η νέα BMW σειρά 1, ήταν στατική παρουσίαση στους Έλληνες δημοσιογράφους. Εμείς εδώ στην πόλη μας είχαμε τη χαρά να δούμε το αυτοκίνητο, καθώς δημιουργήθηκαν events σε όλη την χώρα, σε κάθε διαφορετικές αντιπροσωπείες, για να δει ο κόσμος από κοντά τη νέα BMW σειρά. Ένα εδώ στην BMW Velmar, όσοι ήταν τυχεροί πέρασαν και την είδα από κοντά, πραγματικά εντυπωσιάστηκαν. Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον δημοσιογράφο και φίλο από το News Auto και το Κάρτο περιοδικό, τον Γιώργο το Σκευοφύλαξ. Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είσαι από τους τυχερούς, οδήγησες τη νέα BMW σειρά 1 στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο Μόναχο, πολύ σωστά. Λοιπόν, για πες μας εντυπώσεις, να μας συγκρίνεις λίγο με την προηγούμενο μοντέλο. Πες μας πέντε πράγματα έτσι για την BMW σειρά 1. Πρώτον, είναι αρκετά διαφορετική στην όψη. Θα το έχετε δει και εσείς από φωτογραφίες, από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Είναι αρκετά διαφορετική στην όψη. Και κακά τα ψέματα, αρκετά... Γιώργο, πολύ πιο όμορφη. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι αρκετά πιο όμορφη. Εμένα λίγο με ξενίζει μπροστά η μάσκα που είναι μεγάλη. Όταν ρωτήσαμε εκεί τους μηχανικούς και σχεδιαστές που είχαν βρεθεί στην παρουσίαση, που ήταν στην παρουσίαση, γιατί πρόσθεσαν αυτή τη μεγάλη μάσκα, μας είπαν ότι έχει αρχίσει και γίνεται ένα χαρακτηριστικό και ότι ξεχωρίζει από μακριά, βλέποντας τι ο άλλος στους καθρέφτες του ή βλέποντας στον δρόμο, ξεχωρίζει ότι είναι από την καινούργια σειρά των αυτοκινήτων της BMW. Έτσι αυτή η μάσκα έγινε χαρακτηριστικό. Την είδαμε πρώτη φορά στην X7, στην X7, την είδαμε στην μεγάλη σειρά στην 7, τώρα την βλέπουμε και πηγαίνει σιγά σιγά, την είδαμε στην 3, σιγά σιγά πηγαίνει σε όλα τα μοντέλα της BMW αυτή η μεγάλη μάσκα. Έχει αρκετά στοιχεία από την X2, από το SUV, οπτικά μπροστά, ενώ έχει διαφοροποιηθεί αρκετά προς το πίσω μέρος. Θυμόμαστε ότι η προηγούμενη σειρά 1 είχε κάτι σαν κουπέ στο πίσω μέρος της. Τώρα το εγκατέλειψαν αυτό, έχουν αρχίσει και ισιώνουν, ίσως ανεβάζουν λίγο προς τα πάνω το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Και αυτό τους βοηθάει τόσο στο ώστε να έχουν χώρο αρκετό στα πίσω καθίσματα, κάτι που ήταν μειονέκτημα, το παραδέχτηκαν. Στην προηγούμενη σειρά, αλλά και να της δώσει μια διαφορετική εμφάνιση. Έχουν αρχίσει πάλι να πηγαίνουν προς το σχήμα σφίνα ή στο σχήμα καρχαρία, όπως το έλεγαν εκείνοι, των παλαιότερων BMW, και να της δίνουν μια μορφή σφινοειδή, δηλαδή να πηγαίνει χαμηλότερα μπροστά και λίγο πιο ψηλά πίσω. Αυτά όσο αφορά το οπτικό κομμάτι. Όσο αφορά, έχουμε αρκετές αλλαγές. Η μεγαλύτερη είναι ότι πια η κίνηση είναι μπροστά και όχι πίσω. Δεν είναι πισωκίνητη η καινούργια BMW σειρά 1, δεν είναι με κίνηση στους εμπρός τροχούς και έχει αυξηθεί περισσότερο παρά το γεγονός ότι έχει μικρύνει το αυτοκίνητο σε διαστάσεις. Έχει αυξηθεί ο χώρος πίσω και ο χώρος αποσκευών. Και αυτό λόγω του μεγαλύτερου μεταξονίου, έτσι δεν είναι? Αυτό λόγω του καλύτερου, αυτοί θέλουν να λένε ότι είναι λόγω του καλύτερου, της καλύτερης εκμετάλλευσης χώρου. Προσπάθησαν να κάνουν μια εκμετάλλευση χώρου, να αλλάξουν λίγο το εσωτερικό, να εκμεταλλευτούν τον εσωτερικό χώρο και τις διαστάσεις που τους δόθηκαν και να κάνουν το αυτοκίνητο λίγο καλύτερο, αρκετά μάλλον καλύτερο στο πίσω μέρος τους, στους επιβάτες του πίσω, των πίσω καθισμάτων, αλλά και στην... και στον χώρο αποσκευών. Και πάμε τώρα εσωτερικά. Τι αλλαγές είδαμε σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, εκτός από τους χώρους? Εσωτερικά έχουμε τις οθόνες, οι οποίες πια θα τις βλέπουμε σε όλα τα αυτοκίνητα, αλλά τώρα στην BMW πραγματικά έχουν μία οθόνη μπροστά από τον οδηγό και μία λίγο δίπλα, γυρισμένη πάλι ώστε να είναι στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Έχουμε μια μεγάλη οθόνη λοιπόν που αντικαθιστά τον πίνακα οργάνων και μπορείτε να τη διαμορφώσετε όπως θέλετε. Μπορείτε να προβάλλετε εκεί
των navigation, μπορείτε να προβάλλετε όργανα, να υπάρχουν τα κλασικά στρογγυλά όργανα, να προβάλλονται τα κλασικά στρογγυλά ρολόγια, όπως τα λέγαμε παλιά, όργανα μέσα, και ή μπορείτε να έχετε όποιες άλλες πληροφορίες θέλετε. Και φυσικά υπάρχει η οθόνη στο πλάι, με την οποία έχετε το infotainment, που μπορείτε να έχετε το navigation, πληροφορίες για το ραδιόφωνο, το ηχοσύστημα. Για το αυτοκίνητο, κατανάλωση. Για το αυτοκίνητο φυσικά, το ξέχασα αυτό σημαντικό. Προφίλ οδήγησης. Προφίλ οδήγησης, όπως και μπορείτε να έχετε και πληροφορίες μέσω ίντερνετ. Γιατί το αυτοκίνητο πια είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ. Με μια κάρτα, μια SD κάρτα, είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ και μπορείτε να έχετε πληροφορίες. Δηλαδή να βγαίνουν ειδήσεις, επικεφαλίδες ειδήσεων, κάτι που το είχαμε δει στη ΖΙΤΑ4, στο δικό της πίνακα. Μπορείτε να βλέπετε τις ειδήσεις που βγαίνουν, που έρχονται με επικεφαλίδες, ή μπορεί να έχετε το δελτίο καιρού ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό που έχει να κάνει με την οδήγηση. Πώς σου φάνηκε? Είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη, είναι πια πιο όρημη η BMW. Έχει χάσει ελάχιστα από τη σπορτίβ οδική συμπεριφορά της. Δεν είναι ευδιάκριτο. Δεν φαίνεται ότι το αυτοκίνητο δεν είναι πισωκίνητο και είναι μπροστοκίνητο. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μας ενοχλούν στην εμπροσκίνηση. Είναι περισσότερο πιο ουδέτερο. Πηγαίνει πάρα πολύ, πατάει πάρα πολύ καλά στο δρόμο. Δεν έχει χάσει την άνεσή της. Έρχεται πολύ κοντά προς την οδική συμπεριφορά του Mini, που είναι σαν go-kart, αλλά πολύ πιο εκλεπτισμένη. Πολύ πιο ραφιναρισμένη και άνετη. Οι κινητήρες, είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε τον 118 diesel, τον 150 ύπων και τον 135, τον 300 ύπων, τον τετρακύλινδρο βενζίνης, ως M135X X-Drive, που ήταν τετρακίνητο. Και αυτό ήταν το ωραίο, αν θέλεις, το ιδιαίτερο, αν θέλεις, στην παρουσίαση. Η 118 πάρα πολύ άνετη diesel, με κυβότιο ταχυτήτων. Εμείς είχαμε το Steptronic που έδινε... Εντάξει, οι αναλλαγές του και το οτιδήποτε έχει να κάνει με το συγκεκριμένο είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ άνετο, δεν καταλαβαίνεις καν ότι γίνονται κάποιες αλλαγές, το πώς γίνονται και όλα αυτά. Και είναι το ωραίο το ότι το κυβότιο, αυτή η όμορφη, ο όμορφος συνδυασμός που έχουμε δει και σε άλλα κυβότια ταχυτήτων τέτοιου τύπου, διπλού συμπλέκτη, που συμπληρώνει το ένα το άλλο, συμπληρώνει το κυβότιο τον κινητήρα. Από κατανάλωση? Από κατανάλωση στο diesel ήμασταν πάρα πολύ καλά, όπως και στο μεγάλο, στο τετρακύλινδρο με τους 306 ύπους, το δίλητρο που είχαμε στην 135, αρκετά καλή η κατανάλωση. Βέβαια εμείς δεν κάναμε και τόσο, αυτό πρέπει να το ζήσεις, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, πρέπει να το ζήσεις με το χρόνο. Πρέπει να ζήσεις το αυτοκίνητο, να το έχεις μια εβδομάδα, κάποιες ημέρες, ώστε να δεις πώς συμπεριφέρεται και στις δικές σου ή και στις δικές μας διαδρομές, για να δούμε πώς είναι η κατανάλωση. Εκεί είχαμε και τα όρια ταχύτητας τα οποία μας δέσμευαν, γιατί ήταν μισό όταν η οδήγηση και μισό σε γερμανική επαρχία. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ αυστηρά τα όρια, έπρεπε να τα τηρούμε, και πηγαίνοντας με τα όρια, αν δεν κάνεις λίγο την υπερβολή, δεν ξέρεις τι γίνεται παραπάνω. Πάντως όσο οδηγήσαμε ήταν πάρα πολύ καλή η κατανάλωση, αλλά σου λέω πάλι, δεν είναι το αντιπροσωπευτικό. Θα το έχουμε και στην Ελλάδα το αυτοκίνητο, θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να το δείτε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, και τότε θα βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Να φανταστώ το αυτοκίνητο με τα 308 άλογα, πρέπει 306, να το ζει... Ναι. Πάνω από 300 πάντως. 400. Θα έπρεπε να το ζήσει μια πίστα. Είναι αμάξι που να δεις τη δυνατότητα σε πίστα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι να το πάρεις. Θα ήταν περισσότερο, θα είχε την μεγαλύτερη ασφάλεια, ίσως σε μια κλειστή διαδρομή. Γιατί οι κλειστές διαδρομές νομίζω είναι λίγο καλύτερες από την πίστα. Σου δίνουν την ευκαιρία να έχεις, να είναι συνθήκες δρόμου που κινούμαστε περισσότερο, και να έχεις και την αίσθηση αυτή που θες για το αν θα είναι λίγο, αν θα είναι άνετο, πόσο άνετο είναι, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται. Μέσα σε πίστα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Και πιο ελεγχόμενα. Και πολύ πιο ελεγχόμενα φυσικά. Και με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν το συζητάω. Γιατί εκεί το λάθος μπορείς να το συγχωρέσεις. Στον δρόμο είναι λίγο δύσκολο. Το δρόμο δεν. Γι' αυτό και πάντα στον δρόμο έχεις και λίγο, είσαι πιο χαμηλά στις, δεν πιέζεις τόσο πολύ και δεν, είναι και, δεν είσαι και σε. Δεν πιέζεις τόσο πολύ και οι επιδόσεις σου δεν είναι ανάλογες. Άρα, Γιώργο, κακά τα ψέματα, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Έχουμε την παρουσιάστηκε, ας πούμε, η Χ2, η Χ4, ήταν η καινούργια η Χ3, πήγαμε στη Χ7, τώρα BMW σειρά 1, BMW σειρά 3, BMW σειρά 7 που παρουσιάζονται μέσα στο, στα δύο χρόνια τα τελευταία που έχουν τόσες παρουσιάσεις. Δεν είναι τυχαίο τελικά ότι η BMW πλέον έχει ξεπεράσει, ειδικά στη χώρα μας, άσε την Ευρώπη, και τις πωλήσεις σε premium μάρκα. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή σε πωλήσεις. Κάνει μια επίθεση εντός εισαγωγικών στην αγορά και αυτό το παίρνει πίσω γιατί παρουσιάζει καινούργια μοντέλα, πιάνει τον παλμό με την τεχνολογία, έρχεται πιο κοντά και τώρα που λέμε για τεχνολογία δεν αποκλείεται να δούμε στο μέλλον και κάποια από τα αυτοκίνητα της σειράς 1 να παίρνουν υβριδικά, προς το παρόν δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα, mm-hmm. αλλά η πλατφόρμα μπορεί να πάρει και υβριδικά σύνολα, μπορεί να πάρει και ηλεκτροκίνηση. Με κάποιες πολύ μικρές αλλαγές, όπως μας είπανε. Τώρα, αυτό που ήθελα, επόμενη ερώτηση, τι νέα έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, εσείς όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό και μιλάτε με, πλέον με τα στελέχη της BMW, της μαμάς BMW, βγαίνουν κάποιες ειδησούλες έτσι, πώς πάει με την ηλεκτροκίνηση, τι ετοιμάζει η BMW, σας είπανε τι έρχεται περίπου για τα επόμενα χρόνια από την BMW. Έχουν δώσει μεγάλη, προχωράνε με την ηλεκτροκίνηση, έχουν φτιάξει πλατφόρμες και έχουν φτιάξει και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα και περιμένουν σιγά σιγά να τα παρουσιάσουν. Έχουν προχωρήσει με την ηλεκτροκίνηση και με τα υβριδικά όπως απαιτείται τώρα πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε ρήτρες, σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν οι βενζινοκινητήρες ή να περιορίζονται αν θέλεις και να πηγαίνουμε περισσότερο προς την ηλεκτροκίνηση. Είναι έτοιμοι, έχουν αρκετά πράγματα να παρουσιάσουν και να δώσουν, όπως μας είπαν ότι προχωράνε πάρα πολύ στην αυτόνομη οδήγηση και στην διεπαφή του ανθρώπου με το αυτοκίνητο. Δηλαδή έχουν φτιάξει, όπως μας έδειξαν και στην BMW σειρά 1, μπαίνεις μέσα, μιλάς στο αυτοκίνητο, ρωτάς, θέλεις κάποια πράγματα, τα κάνεις πια όλα, μπορούν να τα κάνουν όλα πια με τη φωνή. Δηλαδή να του δίνεις μια εντολή, άνοιξε το ραδιόφωνο σε αυτό το σταθμό και να το κάνει. Και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η συνεργασία με τη Mercedes-Benz θα δώσει άλλη πνοή σε αυτό το τομέα, ακριβώς, με την αυτόνομη οδήγηση. Και θα μας δώσει και πιο φτηνή ηλεκτροκίνηση, γιατί αυτός είναι ο στόχος σε αυτές τις συνεργασίες, να κάνουν κάποια πράγματα κοινά, δηλαδή ηλεκτροκινητήρες ίσως να κάνουν κάποια πράγματα κοινά και να μπορούν πια να τα κάνουν σε μεγάλες ποσότητες ώστε πια να μειωθεί η τιμή τους, γιατί η ηλεκτροκίνηση ένα μεγάλο κακό που έχει, όπως γνωρίζεις, είναι ότι είναι ακριβή πια στην κατασκευή. Οπότε πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να μειωθεί και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Ακριβώς, να μειωθεί το κόστος και να γίνουν πιο προσιτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε να συνοψίσουμε έτσι, να κάνουμε το συμπέρασμα για την BMW τη σειρά 1. Πιο όρημη πια, πιο διαφορετική στην εμφάνιση, αλλαγή στο σύστημα μετάδοσης που πια έρχεται στην εμπρός κίνηση και γίνεται πιο ουδέτερο το αυτοκίνητο. Χάνει ελάχιστα από τον σπορτίβ χαρακτήρα του, αλλά τον κερδίζει σε άνεση και σε all-around συνθήκες, δηλαδή να μετακινήσει όποτε θέλεις εσύ να πιέσεις λίγο, να έχεις αυτή την αίσθηση της σπορτίβ, αλλά όποτε θέλεις να μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο δηλαδή που το πρωί θα πηγαίνεις, που θα κάνεις, θα πηγαίνω φέρεις τα παιδιά από το σχολείο, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα μπορείς αν θέλεις να πιέσεις λίγο παραπάνω και να διασκεδάσεις σε κάποια έτσι περιορισμένα ή αν θέλεις λίγο σε κάποια λίγα πράγματα και μετά να πηγαίνεις, να επιστρέφεις πάλι σπίτι και όλα αυτά. Να κάνεις δηλαδή να έχεις ένα all-around αυτοκίνητο που δεν θα σε περιορίζει, θα είναι άνετο, θα είναι πολύ, θα έχει τους χώρους που θέλεις, θα σε βάζει στην, γιατί αυτό έχει και η σειρά 1, να σε βάζει σιγά σιγά στο πνεύμα της BMW, ώστε να σε κρατήσει η BMW ως πελάτη της και όταν θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο να μην πας σε άλλη μάρκα, να πας σε μία BMW παραπάνω. Και το έχει καταφέρει. Αυτό είναι το θέμα. Το έχει καταφέρει. Με τον πάρο τον χρόνο το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Σε πολλά όλες οι εταιρείες αυτό προσπαθούν πια, ώστε να μην σε, να σε κρατάνε ως πελάτη τους, να παίρνεις δηλαδή με ένα εισαγωγικό μοντέλο, να σου δίνει την αίσθηση αυτή που θέλεις, την ωραία, να τη συνηθίζεις και μετά να πηγαίνεις, να μένεις εκεί ως πελάτης τους. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ και μας είπες 5 πράγματα για την παρουσία της BMW σειρά 1 στο Μόναχο. Ελπίζουμε να σε έχουμε και σε νεότερα πράγματα τα οποία θα παρουσιαστούν στο μέλλον από τις εταιρείες και να σε έχουμε εδώ έτσι καλεσμένο να μας λες 5 πράγματα για τις παρουσιάσεις που είναι στο εξωτερικό και να μαθαίνει ο κόσμος τα νέα πλέον, καθώς εσείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι που είστε τυχεροί και πηγαίνετε στο εξωτερικό, να τα φέρουμε έτσι να τα ακούει ο κόσμος έτσι από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος ο Σκευοφύλαξ, ο δημοσιογράφος από το newsauto.gr και από το περιοδικό Car. Μας είπε για την παρουσίαση της BMW σειρά 1. Την είδαμε στατική στην BMW Velmar. Στατική ήταν η παρουσίαση στους Έλληνες δημοσιογράφους πριν μερικές εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα. Οπότε η τυχερή, γιατί δεν είναι πολύ, κάθε εταιρεία στέλνει συγκεκριμένο αριθμό δημοσιογράφων στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να πάνε 20, 30, 40 δημοσιογράφοι Έλληνες. Κάθε χώρα έχει το ποσοστό δημοσιογράφων που αναλογεί για να πηγαίνουν σε παρουσιάσεις αυτοκινήτων. Ο κ. Λοιπόν, ο Σκευοφύλαξ ήταν από τους τυχερούς. BMW σειρά 1 λοιπόν. Και όχι μόνο ο Γιώργος και οι υπόλοιποι Έλληνες δημοσιογράφοι, πραγματικά αυτό που όσοι ήταν τυχεροί και πήγανε και στην παρουσία της BMW σειρά 1, αυτό που είπαν ότι πραγματικά είναι πιο ολοκληρωμένη BMW σειρά 1 που έχει βγει μέχρι τώρα, λογικό. Ναι, όσο πάει εξελίσσεται ένα μοντέλο. Τα λάθη τα παραδεχτήκαν, μεγάλη υπόθεση για μια εταιρεία με το brand name της BMW να παραδέχεται σε δημοσιογράφους ότι ναι, είχαμε κάποια προβλήματα. Τα ξέρουμε και τα διορθώσαμε. Είναι μεγάλο ατού για μια εταιρεία. Μπράβο στην BMW. Δεν φαντάζομαι ότι π.χ. ας πούμε, ο χώρος και τους πισωπιβάτες δεν το γνωρίζανε. Απλά στην φάση που κυκλοφόρησε οι προηγούμενες σειρές της BMW σειρά 1, αποφασίσανε ότι θα το θυσιάσουν για χάρη του design. Δεν μπορεί να μην το ξέρανε. Ούτε να μην ήταν υπολογισμένο. Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές δουλεύουν πάντα μαζί. Όταν ο σχεδιαστής λοιπόν παρουσίασε αυτό το σχέδιο, οι μηχανικοί του είπαν: «Οκ, ωραίο είναι, αλλά να ξέρεις θα έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί». Αυτό είναι το μόνο σχέδιο. Okay, ας το ξεκινήσουμε έτσι. Το βγάζουμε και όπως σε κάθε μοντέλο, σε μεγάλο ποσοστό αυτοκινήτων, σε όλες τις εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων, γίνεται κάθε φορά και καλύτερο. Έρχεται λοιπόν εδώ στην BMW σειρά 1 και πραγματικά το κάνανε ακόμα πιο καλύτερο. Το είπαμε κιόλας και κατά την διάρκεια της συνέντευξης με τον Γιώργο του Σκευοφύλαξ ότι η BMW πέρασε σε πωλήσεις, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη μάρκα στην χώρα μας σε πωλήσεις στην premium κατηγορία και σαν BMW αλλά και σαν Mini. Και όχι άδικα, τα μοντέλα πλέον είναι πάρα πολλά, οι δυνατότητες να σου δώσει, μάλλον οι ανάγκες σου αν θέλεις να αποκτήσεις μια BMW και το πώς θέλεις να τη δημιουργήσεις μέσω των δυνατοτήτων που σου δίνει η BMW, να το κάνεις όσο θες πιο πολύ στα μέτρα σου, ειδικά και στην Mini, είναι ένας λόγος ο οποίος όταν ο άλλος πάει να πάρει μια BMW ή ένα Mini, μετράει και το κάνει σου γίνεται πιο δικό του, πιο προσωπικό και πλέον τα μοντέλα υπάρχουν. Αν θες να πας σε SUV, έχεις από Χ1 μέχρι Χ6, Χ7, διαλέγεις και παίρνεις. Πραγματικά δηλαδή μπαίνεις μέσα και διαλέγεις και παίρνεις. Βέβαια, όταν μιλάμε για BMW, εντάξει, μιλάμε για κάτι για το οποίο κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Αλλά αυτό είναι η BMW, σου δίνει αυτοκίνητα με premium χαρακτήρα, με πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, τεχνολογία, ακόμα ακούσατε από την BMW σειρά 1 το πιο μικρό μοντέλο της BMW μέχρι τη Χ6 και κάποια πράγματα στάντρα για το θέμα της ασφάλειας, είτε ενεργητική είτε παθητική, τα οποία τα δίνει την πρώτη βασική έκδοση. Όλα αυτά τα πράγματα και το όνομα μετά το brand name, αυτά τα πράγματα κοστίζουν.
γι' αυτό έχει μεγάλη σχέση τιμής κάποια πράγματα με, με άλλες εταιρείες. Είπαμε, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Μερικά τα καλοπληρώνεις, αλλά θέλεις να έχεις κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις σε άλλα αυτοκίνητα. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε λίγο με Γάλλους, με τους Γάλλους, γιατί η ηλεκτροκίνηση έχει είναι στο πλέον στις μέρες μας, αλλά για να εξελιχθεί κάπου κάτι πρέπει να κάνουν. Και ένας από τους τρόπους για να εξελίξουν την ηλεκτροκίνηση είναι και οι αγώνες. Για να δούμε τι λοιπόν έκανε η DS. Γι' αυτό λοιπόν στο καινούριο σχετικά κλάδο των αγώνων του αυτοκινήτου, στη Φόρμουλα E, στο οποίο λαμβάνουν μέρος 100% ηλεκτρικά μονοθέσια. Η DS, λοιπόν, η μοναδική γαλλική αυτοκίνητο βιομηχανία στο πρωτάθλημα, ξεκίνησε με απόλυτη συνεργασία, με απόλυτη επιτυχία τη συνεργασία της με την Techita και δημιούργησε ένα 100% λοιπόν ηλεκτρικό μονοθέσιο, την DS E-TENS FE19. Το E-TENS είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο μοντέλο και είναι από τους λόγους οι οποίοι αυτό θα το δούμε στα αυτοκίνητα της DS. Ναι, γι' αυτό το νέο που θα πούμε είναι διπλό στην ουσία. Έτσι. Πρώτον είναι λοιπόν ότι αυτή η τεχνολογία, η TENS, ήταν η αφορμή για την οποία στέφτηκε λοιπόν πρωταθλήτρια η DS στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο Formula E. Και όλη αυτή λοιπόν η τεχνολογία που την έστεψε πρωταθλήτρια μεταφέρεται στο πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της DS Automobiles, το οποίο δεν είναι άλλο από το DS3 Crossback E-TENS. Πήρε λοιπόν όλη την τεχνολογία από τη Formula 1, το έβαλε στο πολύ γνωστό DS3 Crossback που έχει βγάλει η DS. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, η εταιρεία δίνει αυτονομία 320 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ καλά, δεν μπορούμε να πούμε. Το βάρος λοιπόν των μπαταριών είναι περίπου στα 350 κιλά και η διαφορά σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις περίπου είναι 300 κιλά παραπάνω. Λογικό. Εντάξει. Μόνο και μόνο οι μπαταρίες. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν καταφέρει και έχουν πετύχει και μια μείωση του βάρους γύρω στα 50 κιλά, αλλάζοντας κάποια υλικά με πιο ελαφριά. Η φόρτιση λοιπόν, όπως σε όλα τα ηλεκτροκίνητα, μπορεί να γίνεται είτε με απλή μπρίζα είτε με το ειδικό κουτί φόρτισης και ο χρόνος φόρτισης περίπου είναι στις 5 ώρες. Ενώ αν πας σε ένα δημόσιο ταχυφορτιστή, το 80% των μπαταριών μπορεί να φορτίσει σε 30 λεπτά. Η εγγύηση λοιπόν για τις μπαταρίες αγγίζει τα 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα. Και όσον αφορά τις επιδόσεις, ο ηλεκτροκινητήρας των 136 ύπων και των 26 κιλών ροπής μπορούν να μας δώσουν μια επιτάχυνση του 0% σε περίπου 8,7 δευτερόλεπτα. Αυτό λοιπόν το μοντελάκι θα το δούμε περίπου το 2020 στους δρόμους. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά καθόλου, είμαστε πολύ κοντά. Το DS3 η Crossback ήδη κυκλοφορεί. Το μόνο που αναμένεται είναι η ηλεκτρική του έκδοση. Και δεν χορτάνω να τα βλέπω, παιδιά, αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν χορτάνω να τα βλέπω. Πραγματικά και πόσο πλέον μέσω των αγώνων και πόσο τη Φόρμουλα A που είναι αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν και βοηθάνε τις εταιρείες στο να εξελίξουν τους ηλεκτροκινητήρες και όλη την τεχνολογία μέσα από την ηλεκτροκίνηση για να περάσουν στα δικά μας αυτοκίνητα, στα πιο συμβατικά. Και κατά ψέματα, DST Crossback, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο που οδηγεί τις πωλήσεις στην DS, του δίνεις και το full ηλεκτρικό. Το full ηλεκτρικό και οπότε έχεις ένα premium γαλλικό αυτοκίνητο να έρχεται το 2020 και αμιγώς ηλεκτρικό. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η DS δηλώνει ότι από το 2025 και μετά οτιδήποτε καινούριο βγάζει θα είναι αμιγώς και μόνο ηλεκτρικό. Έτσι. Είπαμε και εδώ στη χώρα μας αυτή η ηλεκτροκίνηση με το δύσκολο τρόπο, όπως είπαμε, τον Μανώλη Σαλούρο, και γρήγορα για να μπορέσει να μπει και η χώρα μας σε αυτόν τον τρόπο κίνησης, την ηλεκτροκίνηση. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, μεγάλος χορηγός εκπομπής στο Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένου αυτοκινήτων της Velmar, μέλος του Θήτα Φίτα Βασιλάκη. Και όταν λέμε για όμιλο Θήτα Βασιλάκη, είναι αυτός πραγματικά ο όμιλος που σου δίνει πενταπλή εγγύηση και ισχύει πάντα από την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα, με καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, να τρακάρεις το καλύτερη τιμή και επιστροφή χρημάτων. Όφελος έως και 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 31 Ιουλίου. Όσοι
είστε στη διαδικασία να αποκτήσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, επισκεφτείτε το Stock Center της Velmar ή μπείτε στο www.stockpavlacenter.gr. 700 και πάνω μεταχειρισμένα αυτοκίνητα βρίσκονται σε καταστάσεις της Stock Center της Velmar. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο εγκαταστάσεις. Το ένα είναι Μαρίνο Αντίπα 10 με τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0475-871 και στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών με τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0474-174. Πηγαίνετε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα. Όφελος ως 3.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση είναι πραγματικά δέλεαρ για να μπορείς να πάρεις το δικό σου αξιόπιστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής, μόνο απλός παρατηρητής δεν είναι, καθώς με το δικό του τρόπο θα μας παρουσιάσει την επικαιρότητα όχι μόνο στον αθλητικό τύπο, αλλά και γενικά στον πολιτικό και το τι συμβαίνει στην Ελλαδίτσα μας. Από Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη, να έχετε ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκύριακο.